Καλησπέρα σας κύριε Τσελεπίδη. Καλησπέρα κύριε Ζαγόρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά, μια χαρά. Πώς ακούσατε τον κύριο Χατζόπουλο, έστω και στην αποστροφή του λόγου του πριν μου κάνει πάσα? Τον παρακολουθώ, δεν τον ξέρω καθόλου. Τον παρακολουθώ, ναι. Τον βλέπω κιόλας αυτό το μισάωρο. Μπερδεμένος είμαι με τον Χατζόπουλο. Δεν είμαι ούτε θετικός ούτε αρνητικός, είμαι στη μέση. Μπερδεμένος. Παλεύει. Okay. Εντάξει, είναι άσχημο να παλεύεις μόνος σε πολύ μεγάλο βαθμό, ναι. Όταν μιλάμε για τέτοιου είδους εταιρείες και για τέτοιου είδους ποσά, έτσι. Ναι, ναι, έχει και μεγάλη στήριξη, είχε και μεγάλη στήριξη από την οικογένεια Σαββίδη, το είπε και ο ίδιος, τέλος πάντων. Εντάξει, είναι μια μεγάλη κουβέντα θεωρώ. Εντάξει, έκανε και πολύ μεγάλη προσπάθεια και ο ίδιος για να κλείσει τις καταστάσεις τις οποίες παρέλαβε, τις οποίες βρήκε. Όπως θέλει, ας το ερμηνεύσει κανείς και σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν τον ξέρω καθόλου. Ούτε από παλιά τον ξέρω, ούτε τώρα πρόσφατα που έχει αναλάβει κιόλας. Δεν τον ξέρω καθόλου. Τι άνθρωπος είναι και πώς λειτουργεί. Και στην ομάδα πώς λειτουργεί. Λοιπόν, για πες. Εχθές λίγο είχαμε μια κουβεντούλα το απόγευμα, οι δυο μας λίγο εξεπλάγει, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να έμεινε έκτος τους μέχρι τέλους. Έτσι, ο Παναθηναϊκός δεν είναι καθόλου καλός, ακόμα και τώρα στα πλέι οφ. Εντάξει, και τόσο χάλια τώρα να χάνει 26 πόντους από τη Λάρισα, ρε πάρει. Ρε εσύ, Γιώργο, έβγαλε στον προπονητή της Λάρισα, είναι δυνατόν να μην του δώσει την ευλογία του για να κάνει τουλάχιστον μία νίκη στα ημιτελικά με τον Παναθηναϊκό. Αλήθεια. Είναι δυνατόν. Όχι τώρα που τον κέρδισε, πριν τον κερδίσει τον έβγαλε. Οπότε. Ναι. Ένα λόγο παραπάνω. Όταν μπήκε στην τετράδα. Την απαιτούμενη όθηση. Όταν μπήκε στην τετράδα, ναι. Εντάξει, ούτε εγώ πίστευα στα μάτια μου όταν πήγε διαφορά εκεί που πήγε, πάνω από τους 20. Έτσι. Λέω κάτι δεν πάει καλά εδώ. Ή κάποιοι του μάτιαξαν, κάποιοι του κοίμησαν. Ή τελικώς η Λάρισα αποδεικνύει ότι αντέχει να παίζει στα κόκκινα ακόμα και τώρα. Που ούτε οι ίδιοι έχω, όπως μαθαίνω τουλάχιστον εγώ, οι δικούντες ομάδες όταν είχαν κάνει τον προγραμματισμό του δεν είχαν υπολογίσει να βάλουν στους παίκτες, ξέρω αν ισχύει αυτό Γιώργο, μέρες Ιουνίου μέσα στα συμβόλαια τους. Πιστεύανε ότι η χρονιά θα έχει τελειώσει πολύ πιο πριν. Δηλαδή με μια παραμονή ίσως ούτε κάνουμε play-off. Ναι. Και τώρα αυτή η ομάδα παίζει στην τετράδα, είναι στο 1-1. Έχω την αίσθηση, για να είμαστε δίκαιοι, ότι θα τελειώσει η σειρά την Κυριακή. Δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός, αν όντως πήρε το μάθημά του εχθές, αφού δεν το πήρε στο Ολυμπιακό εγκαταστάσεων, θα κερδίσει τα επόμενα δύο παιχνίδια. Αλλά ακόμα και εδώ νομίζω ότι η Λάρισα έχει κάνει μια πολύ μεγάλη για αυτήν την υπέρβαση απέναντι στον Παναθηναϊκό. Στο νοσοκομείο, βλέπω εδώ τώρα, λόγω καρδιακού επεισοδίου που υπέστη, μεταφέρθηκε ο πρόεδρος του Super League, ο κύριος Γιώργος Μποροβίλος. Μάλιστα. Τα περαστικά μας και να ελπίσουμε να μην είναι κάτι τόσο σοβαρό. Ναι, να μην είναι. Έτσι από αυτή την άποψη. Σε καμία των περιπτώσεων. Μπασκετικά να πούμε, αφού ξεκινήσαμε ακούγοντας και τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕΠΑΟΚ, ότι υπάρχει και αυτό το δεύτερο παιχνίδι σήμερα στην Πάτρα ανάμεσα στον Προμηθέα και τον Ολυμπιακό. Προμηθέας με πολλά πινελίκια του γιατρά προς τους παίκτες του. Έμαθα, δεν μπήκε ούτε καν στο βίντεο για την εικόνα της ομάδας στο πρώτο παιχνίδι ενώπιση και του δευτέρου που γίνεται σήμερα. Και ο Ολυμπιακός χωρίς τον Πρίτεζη. Αν όντως ισχύει αυτό που έμαθα, ότι ήταν εν εξάλλου και ότι θέλησε να τους μιλήσει με σκληρή γλώσσα και τους μίλησε με σκληρή γλώσσα, θα πάω καθαρά πηγαίνοντας πάσα σε αυτό το σημείο του σημερινού της ημέρας, σε αυτό το συν 17.30, δηλαδή ο Προμηθέας να αντιδράσει και να μην γνωρίζει ήττα στη διάρκεια του παιχνιδιού που άγγιξε ακόμα και τους 40 πόντους. Και το επόμενο σημείο θα το δώσουμε το απόγευμα με τα παιδιά, με τον Στέρη και τον Νίκο, που έχει να κάνει με τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων που μπαίνουν για τις επόμενες 12 μέρες πλέον στη ζωή μας, είτε με παιχνίδια που ήταν σε κρεμότητα από τα European Qualifiers, είτε με Nations League, είτε με φιλικά, είτε με οτιδήποτε άλλο έρθει στο προσκήνιο. Και φυσικά μέσα σε όλα, για να μην το ξεχάσουμε, να το πούμε και αυτό, γιατί μπήκαμε στο καλοκαίρι και επίσημα, καλό μήνα σε όλους. Καλό μήνα, Πάρη, ευχαριστούμε πολύ.